τα μαγαζιά βγαίνουν σε πληστηριασμό. Φανταστείτε ότι ένα μαγαζί ξεκίνησε από 250 ευρώ και έφτασε 750. Δηλαδή γίνονται δυσανάλογα πράγματα. Με το βλέμμα στραμμένο στον ερχομό του νέου έτους και τη θητεία της νέας δημοτικής αρχής, Καλαμάτας είναι οι επαγγελματίες στο βιοτεχνικό πάρκο της πόλης, οι οποίοι ελπίζουν την υλοποίηση έργων και τη βελτίωση κυρίως των υποδομών. Μετά από τόσα χρόνια της παρουσίας του βιοτεχνικού πάρκου στην Καλαμάτα, έρχεται η στιγμή να λέμε ότι ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Καταφέραμε δηλαδή με λίγα λόγια να κάνουμε το βιοτεχνικό πάρκο ένα χώρο με αποθήκες και επαγγέλματα που δεν έχουν επισκεψιμότητα. Μετά τις γιορτές θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το πράγμα, γιατί γίνανε δυσανάλογα τα ενίκια, οι χώροι δεν καθαρίζονται όπως πρέπει να καθαριστούν, δηλαδή γενικά το βιοτεχνικό πάρκο δεν έχει πάψει να έχει τα προβλήματα που είχε ανέκαθεν. Απλά άλλες φορές τα φέρνουμε σε βόλτα, άλλες φορές ξεφεύγουν. Και αυτό έχω να πω ότι έχει να κάνει όχι με τον εκάστοτε δήμαρχο, αλλά με τον εκάστοτε πρόεδρο που αναλαμβάνει τη διοίκηση του Διοκλή. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτός ο χώρος εδώ δίνει μια ανάσα στην πόλη, γιατί αν όλα αυτά τα μαγαζιά ήταν μες στην πόλη, φανταστείτε τι όχληση και τι ρήπανση θα υπήρχε. Οι εγκαταστάσεις έχουν λίγο βελτίωμα, αλλά διαφήμιση, τι διαφήμιση. Ο κόσμος ξέρει ότι μέσα υπάρχουν συνεργεία, μπαίνει μέσα και διαπάνουν διάφορα επαγγέλματα. Πιο πολύ θέλει έτσι καθαριότητα, τα κτίρια λίγο μάζεμα, λίγο να μπαίνουν μέσα άνθρωποι που δεν έχουν χώρο μέσα εδώ, δεν έχουν δουλειά μέσα εδώ, να μην παρατάνε αυτοκίνητα παλιά μέσα εδώ, τέτοια πράγματα. Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Πάρκου έχει κάνει μια σύσκεψη να τα λύσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, θα δείξει. Υπάρχουν κάποια θέματα, χρόνια. Ως την ώρα όμως η Δημοτική Αρχή έχει αρχίσει και ρίχνει το βλέμμα της εδώ. Ο Βασιλόπουλος, ο Δήμαρχος, έχει έρθει αρκετές φορές, έχει μιλήσει μαζί μας για τα προβλήματα. Μας έχουν βάλει μια ασφάλεια μπροστά τις Κυριακές. Θα θέλαμε λίγο περισσότερο, η αλήθεια είναι, γιατί γίνονται και κάποιες κλοπές εδώ πέρα. Είμαστε εύκολος στόχος, λόγω ότι είμαστε μαζεμένοι πολλοί επαγγελματίες. Αν βελτιωθούν λίγο οι εγκαταστάσεις, με τις καιρικές συνθήκες που έχουμε κάποια προβληματάκια και λίγο η καθαριότητα, θα το πάμε σε πολύ καλό επίπεδο. Και αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά για να βελτιωθεί η εικόνα και η επισκεψιμότητα στο βιοτεχνικό πάρκο της Καλαμάτας, καθώς και εκεί οι επαγγελματίες λόγω της κρίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η κίνηση του βιοτεχνικού πάρκου έχει πέσει κατά πολύ και αυτό δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τα επαγγέλματα ή δεν γίνεται καλή δουλειά εδώ. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό αποδεικνύεται στο ότι φτιάχνει όλο το αυτοκίνητό του και το αφήνει, δεν έρθει να το πάρει γιατί δεν έχει τα χρήματα να το πάρει. Το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε και εμείς μέσα στην κοινωνία ζούμε. Προσπαθούμε από όλες τις πλευρές να βοηθήσουμε τον κόσμο και ο κόσμος να βοηθήσει εμάς. Σε γενικές γραμμές, όλοι είναι της τελευταίας στιγμής. Άμα ρίξετε μια ματιά έξω, έχει πολλά αυτοκίνητα. Έρχονται να φτιάξουν τα απαραίτητα, να πάνε την εκδρομή τους για να περάσουν γιορτές και εντός και εκτός Καλαμάτας και Μεσσηνίας. Μόνο για τα απαραίτητα. Μόνο για τα απαραίτητα. Έχουν ξεφυτρώσει αυτοκίνητα τα οποία πριν από 5-6 χρόνια δεν τα κοιτάγανε καν. Όλοι τώρα φέρνουν τα παλιά τους αυτοκίνητα και τα επισκευάζουν. Και φανταστείτε τι επισκευές γίνονται. Ναι, τα απαραίτητα τώρα έχουν ακριβήνει όλα στι σούπερ μάρκετ, ιστορίες. Οπότε λοιπόν ζορίζεται ο κόσμος. Πιάνει τα απαραίτητα να κάνει τη δουλειά του και έχει Θεός. Οι περισσότεροι, ναι, μόνο τα απαραίτητα για να πάνε το ταξίδι, να μπορέσουν να έτσι μερικές μέρες ανάπαυλα από την εργασία τους και τίποτα άλλο μέχρι εκεί.